Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι στην Όρμα και μένω στον Πειραιά, οπότε περισσότερο γι' αυτό θα μιλήσω σχετικά με την Α και Β Πειραιά. Όπως είπαν και κάποιοι προηγούμενοι σύντροφοι σε τοποθετήσεις και εισηγήσεις και τέτοια, το πέραμα, η Σαλαμίνα και γενικότερα ο χώρος της Β Πειραιά είναι ότι είχε απομείνει πλέον από τους φασίστες. Κάποτε είχαν και μεγαλύτερη δύναμη, ακόμα και στο κέντρο του Πειραιά, στην Α Πειραιά. Αλλά πραγματικά ό,τι προσπαθούν να χτίσουν και ό,τι προσπαθούν να βοηθήσουν και έχουν βάλει όλη τη δύναμή τους είναι η Β' Πειραιά. Και κάποια πράγματα στις επόλια, ας πούμε, που αυτά είναι πιο πολύ σαν υπολείμματα, ας πούμε, δεν έχουν κάποιο χτισμένο μηχανισμό δηλαδή εκεί. Ενώ στις περιοχές, ειδικά στη Σαλαμίνα και στο Πέραμα, είναι περιοχές που έχουν στήσει μηχανισμό και κάνουν τα πάντα τώρα για να το διατηρήσουν αυτό. Αυτό φαίνεται και από τα γραφεία που έχουν στις περιοχές δηλαδή αυτές. Μετά το ευχάριστο κυνήγι συνεχίζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάω συχνά, δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Λοιπόν, ναι, για τη Σαλαμίνα λοιπόν έλεγα ότι είναι μια ήρεμη περιοχή. Ναι, λοιπόν, όπως έλεγα, η Χρυσή Αυγή διατηρεί τρία γραφεία σε αυτές τις περιοχές, τα κεντρικά που είναι στο κέντρο του Πειραιά, στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα. Σε μία περίοδο βέβαια που η Χρυσή Αυγή χάνει, δηλαδή κλείνουν γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αποχωρούν βουλευτές, είναι σε μία φάση, μόνο στην Ελλάδα προφανώς, αυτό δεν συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, που είναι σε μεγάλη δυναμία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και θα κάνουμε είναι το καθάρισμα των γειτονιών. Ο Πειραιάς, μετά από 2 χρόνια δράση του αντιφασιστικού κινήματος εκεί, δεν είναι αυτό που κάποτε πίστευαν κάποιοι αγωνιστές. Πριν από 2-3 χρόνια, θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι του κινήματος να κατέβει να κάνει παρέμβαση, πορεία, οτιδήποτε στον Πειραιά. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Και ακριβώς επειδή το αντιφασιστικό κίνημα και η Όρμα μέσα σε αυτό έπεσε με τα μούτρα στο να καθαρίσει τον Πειραιά και δεν άφησε σε καμία συγκέντρωση εκδήλωση που κάνουν να βγουν στον δρόμο. Μέσα από τις συγκεντρώσεις, συγκρούσεις, πορείες, εκδηλώσεις, έχουμε καταφέρει ο Πειραιάς πλέον να είναι σε πολύ καλή φάση. Το τελευταίο εξάμεινο ειδικά έχει ανέβει και έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κινηματικός αγώνας στο κέντρο του Πειραιά. Για παράδειγμα, πριν από μερικούς μήνες, οργανώσαμε εκδήλωση ανοιχτή, πριν από 2 μέρες την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, στην πλατεία Κορέα, την ώρα και τη μέρα που ήταν υποτίθεται ανοιχτά τα γραφεία των φασιστών. Προφανώς οι φασίστες ήταν άφαντοι, δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Επίσης, για τη συγκέντρωση και η πορεία που στήθηκε με αφορμή υποτίθεται τα εγγένεια των νέων τους γραφείων στον Πειραιά πήγε άπατη, μαζεύτηκαν αρκετές εκατοντάδες αγωνιστών και αντιφασιστών στον Πειραιά και είχαν την περιοχή. Και προφανώς οι φασίστες μαζεύτηκαν ελάχιστα άτομα γύρω από τα γραφεία τους. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε και στη Σαλαμίνα και στο Πέραμα. Ο τρόπος δηλαδή που λειτουργήσαμε ώστε να καθαρίσει το κέντρο του Πειραιά θέλουμε να γίνει τόσο στο Πέραμα όσο και στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα έχουμε κάποια σχέση από πιο παλιά. Με αφορμή τα δικαστήρια του ΑΛΙΤ, είχαμε οργανώσει κάποια πορεία, είχαμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις στο νησί και στο Πέραμα και μέσα από τις πορείες που γίνονται, που είχαν γίνει μια προσφυγική και μια το Σεπτέμβρη, στην οποία ήταν η συγκέντρωση ενάντια στους φασίστες και τώρα η συγκέντρωση και η πορεία που στείλουμε το Σάββατο με μεγάλο κομμάτι του αντιφασιστικού κινήματος. Θα τελειώσουμε τους φασίστες από εδώ. Και θα το κάνουμε αυτό με ένα μεγάλο φάσμα
διαφορετικών δράσεων, παρεμβάσεων και εκδηλώσεων. Τα γραφεία της Χρύσης Αυγής της Σαλαμίνα θα πρέπει να είναι τα πρώτα που θα κλείσουμε σαν αντιφασιστικό κίνημα και σαν νόρμα, κυρίως επειδή έχουν την μικρότερη λειτουργία σε σχέση με τα υπόλοιπα που είναι στο Πέραμα και στον Πειραιά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω κιόλας, τα γραφεία στη Σαλαμίνα υπολειτουργούν. Μαζεύονται 5 χουντόγερ και τίποτα παραπάνω. Επίσης, κατά την επέτειο της 28ης, μάθαμε ότι ο Δήμος της Σαλαμίνας κάλεσε τους φασίστες να καταθέσουν στεφάνι. Παρ' όλα αυτά, η Χρυσή Αυγή ήταν άφαντη, δεν εμφανίστηκε ούτε άνθρωπος. Αυτή η εκδήλωση μας δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Το να κλείσουμε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής δεν το έχουμε σαν σύνθημα. Δεν είναι σαν μια ωραία φράση που μας αρέσει να λέμε για να μαζεύουμε κόσμο. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε. Θα αγωνιστούμε γι' αυτό, μαχητικά και αντιφασιστικά. Αυτά. Κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί?